Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Πρώτα απ' όλα, να πάμε από τα γενικά. Είναι αναμενόμενη αυτή η αύξηση που παρατηρείτε, εφόσον άνοιξαν κάποιες δραστηριότητες, άνοιξε ο τουρισμός κτλ.? Κοιτάξτε τώρα, τι θα πει αναμενόμενη. Είναι μια αύξηση, νομίζω, περισσότερη από ό,τι περίμενε κανένα. Mm-hmm. Έτσι. Η αύξηση αυτή πρέπει να μας βάλει σε πάρα πάρα πολλές σκέψεις. Ναι. Αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση όπως πάει, τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά. Μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Ναι. Όπως εξάλλου έχει συμβεί σε τόσες άλλες χώρες που βλέπουμε γύρω μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να το έχουμε κατά. Mm-hmm. Η απόσταση ανάμεσα στην ελεγχόμενη κατάσταση και τη μη ελεγχόμενη κατάσταση είναι λίγα χιλιοστά. Ναι. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και λέτε είναι περισσότερη από ό,τι περιμέναμε η αύξηση. Τι περιμέναμε. Ξέρω εγώ τι περιμέναμε. Τι να σας πω. Δεν έχει προδιαγραφεί ποτέ τι περιμέναμε. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά είμαστε σε μια σφαίρα που το ενδεχόμενο της ανεξέλεγκτης αύξησης είναι υπαρκτό. Ναι. Έτσι. Ασφαλώς και αναμενόταν μια αύξηση λόγω του ότι σταμάτησε το πλήρες lockdown. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα ρίσκο που όλοι νομίζω ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια και σύνεση. Βλέπουμε... Και άκουσα να αναφέρετε διάφορα πράγματα κατά κάποιο τρόπο, διάφορα μέτρα τα οποία έχουν αντίφαση μεταξύ τους. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει τα μέτρα να είναι συνεκτικά. Δεν μπορεί να είμαστε αυστηροί εδώ και χαλαροί εκεί πέρα. Εδώ λοιπόν έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ με πολλά από αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει διαρκώς η επίκληση της ατομικής ευθύνης. Σαφώς υπάρχει ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν είπε κανείς το αντίθετο. Τα πρόστιμα πέφτουν ευρωχή για τις μάσκες, για το ένα, για το άλλο κτλ. Αλλά έχουμε δει το πιο πρόσφατο που είναι αντιφατικό, είναι ότι αυξάνεται η πληρότητα στα πλοία έως 85% και επιβάλλεται, ας πούμε, μάσκα και στο κατάστρωμα. Πραγματικά αυτό το μάσκα και στο κατάστρωμα εμένα γέλια μου προκαλεί, γιατί θέλω να πω ως αντίμετρο μου προκαλεί γέλια. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε, έτσι το αποφάσισε η κυβέρνηση, έτσι, να αυξήσει τους ανθρώπους στα πλοία για να φοράνε μάσκα. Είναι μέσα στο πλαίσιο του ανεκτού, πρέπει να σας πω. Mm-hmm, αυτό. Mm-hmm. Εάν όλοι όντως φοράνε μάσκα, υπάρχει μία μείωση του κινδύνου. Εάν, όπως λένε τουλάχιστον, στις θέσεις αυτές τις αεροπορικές, τις λεγόμενες, είναι όντως μία παραμία, mm-hmm. αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Με την πληρότητα 80% δεν ξέρω αν θα είναι μία παραμία πια. Και αν επίσης, mm-hmm. έτσι υποτίθεται. Mm-hmm. Έτσι υποτίθεται ότι είναι η προτροπή και, mm-hmm. Και αν όντως υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρο. Mm-hmm. Αλλά αυτά όλα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και το κυριότερο είναι δεν πρέπει να γίνεται να εμφανίζονται αντιφατικά τα μέτρα προς τον κόσμο. Ο κόσμος δεν καλοκαταλαβαίνει γιατί εδώ είμαστε πιο αυστηροί και εκεί λιγότερο. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά είπατε, επίσης υπάρχει μια αρχή στη δημόσια υγεία, mm-hmm. που λέει το εξής, ότι δεν αρκεί να εξαγγέλεις το μέτρο, πρέπει να υποστηρίζεται το μέτρο. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η τιμή της μάσκας πρέπει να είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι είναι τώρα για να μπορέσει το μέτρο να περπατήσει. Δεν αρκεί να λέμε φορέστε μάσκα, πρέπει να κάνουμε και τα πράγματα έτσι που να είναι εύκολο αυτό να εφαρμοστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μεταξύ των άλλων. Αυτό είναι αρχή θεμελιώδης της δημόσιας υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον με τη συνεχή χρήση της μάσκας βγαίνει ένα κόστος που είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε οικογένεια. Φυσικά. Και αν επιβληθεί και στα σχολεία, όπως λέμε. Πρέπει να χορηγούνται σωστά. Που σημαίνει την αλλάζω συχνά. Έτσι, αν είναι μια χρήση, την αλλάζω όποτε, ξέρω εγώ, όποτε μου σκεύει. Mm-hmm. Αν δεν είναι μια χρήση, πρέπει να έχω 3, 2, 3, 4 να τις εναλλάζω και να τις πλένω καλά αρκετά συχνά τις μάσκες μου. Να τις συνδεδεώνω και τα λοιπά. Είναι μια διαδικασία αυτό όλο. Με τις σπάνινες μάσκες. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω και τούτο, ανεξαρτήτως του τι κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι σημαντικό και πραγματικό. Ο κίνδυνος δεν είναι πλασματικός. Ναι.
δεν μας το κουνάει κάποιος για να πετύχει να τη στρατιωτικοποίηση της ζωής μας ή την αστυνόμευση mm-hmm. της ζωής μας. Mm-hmm. Είναι πραγματικό. Έχουμε όφελος εμείς προς εμάς, προς τον εαυτό μας, προς τους γύρω μας, προς την οικογένειά μας, να είμαστε συστηματικοί και συνεπείς. Απλώς, εδώ πέρα πρέπει να έρθει και η συνεπικουρία των οργανωμένων δομών της κοινωνίας. Mm-hmm. Δεν πρέπει, πολύ σωστά το είπατε, ατομική ευθύνη προφανώς. Αλλά δεν αρκεί αυτό σαν κατεύθυνση για να πάρουμε τα μέτρα. Και αυτό το λέω, ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, γιατί ακόμα συναντώ ανθρώπους καθόλου λογικούς mm-hmm. και σωστούς mm-hmm. που θεωρούν ότι υπάρχει μια υπερβολή στον κίνδυνο. Mm-hmm. Επειδή δεν τον βλέπουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει μόνο ό,τι βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι. Λίγο να κοιτάξουμε γύρω μας την εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια σειρά άλλες χώρες, στη Βραζιλία, στην Ινδία, η Μελβούρνη σε lockdown, στο Βέλγιο, στο Λονδίνο, σε μια σειρά άλλες χώρες, θα δούμε πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα και πρέπει να το αποτρέψουμε βάσει θυσία. Mm-hmm. Δεν το χρωστάμε σε καμιά κυβέρνηση, το χρωστάμε στον εαυτό μας. Σωστό, σωστό. Εννοείται, αλλά πρέπει να υπάρχει και συνεπικουρία, όπως είπατε, των οργανωμένων δομών και της πολιτείας. Απολύτως έτσι. Υπάρχει ένα ανησυχητικό... Να σας πω γιατί το λέω. Mm-hmm. Γιατί βλέπω συχνά ένα είδος ψυχολογικής αντίστασης, αν θέλετε, στην εφαρμογή μέτρων, με ένα είδος σκέψης, mm-hmm. με δύο είδη σκέψεων. Έτσι. Το ένα είδος είναι ότι όχι, εγώ δεν μπορώ να μπω σε καλούπια, η αξία του να είμαι κοντά στον συνάνθρωπό μου είναι mm-hmm. μεγάλη για μένα. Ναι. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε για να το υπηρετήσουμε. Πρέπει για ένα διάστημα να είμαστε σε απόσταση. Ναι. Και αυτό είναι απόλυτο. Mm-hmm. Έτσι. Η δεύτερη σκέψη mm-hmm. που υπάρχει, το δεύτερο είδος σκέψης και αποτρέπει από την παροχή μέτρων, είναι «Μα σε μένα θα συμβεί». Εδώ γύρω μου όλοι είναι εντάξει. Αυτό ακριβώς είναι το χαρακτηριστικό. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιον ή εμείς οι ίδιοι να έχουμε τον ιό ή ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχουμε κάποιο προειδοποιητικό λαμπάκι να υπάρχει γύρω μας άνθρωπος που μπορεί να έχει τον ιό. Δεν είναι καιρός για συγχρονισμό. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Έχω μία απορία στο πώς μετριούνται τα εισαγόμενα κρούσματα και πώς τα εγχώρια. Με ποια έννοια. Ας πούμε ότι περνάει κάποιος είτε από αεροδρόμιο είτε από τα χερσαία σύνορα. Είναι ασυμπτωματικός. Σε τρεις ημέρες, τέσσερις εκδηλώνει συμπτώματα. Στο μεταξύ έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους στο εστιατόριο που θα έφαγε, στην καφετέρια που πήρε καφέ, στο σούπερ μάρκετ που ενδεχομένως πήγε να ψωνίσει, στο μανάβι, οπουδήποτε αλλού. Δεν θα έπρεπε να μετριέται ωστόσο σαν εισαγόμενος. Και το λέω γιατί πλέον... Ασφαλώς, ναι, σαν εισαγόμενο μετριέται. Μετριέται, έτσι. Αν είναι μέσα στο λεγόμενο, εισαγόμενο είναι το κρούσμα που έχουμε ενδείξεις ότι κόλλησε, mm-hmm. ότι πήρε τον ιό εκτός των συνόρων της χώρας. Ναι. Έτσι, αν λοιπόν εκδηλώσει την νόσο ή γίνει θετικός mm-hmm. μέσα στο λεγόμενο φάσμα του χρόνου επόαση, mm-hmm, mm-hmm. αυτό λογίζεται εισαγόμενο. Αν τώρα ο εισαγόμενος έρθει και κολλήσει εμένα που δεν έχω συμπτώματα και εγώ το κολλήσω σε στένα, αυτό δεν θεωρείται πλέον. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Είναι το που κόλλησες. Ναι. Εντάξει, το καταλάβω. Ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί πραγματικά υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, βλέπουμε επίσης ότι... Αυτό τι σημαίνει όμως που λέω, σημαίνει ότι η επίδραση που έχουν άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό και είναι θετικοί, υπερβαίνει τα λεγόμενα εισαγόμενα κρούσματα. Δεν είναι μόνο αυτοί που κόλλησαν στο εξωτερικό, γιατί κολλάνε ένα δεύτερο κύμα, μετά ένα τρίτο κύμα και πάει λέγοντας. Βέβαια. Βέβαια. Είναι αυτή η αλυσίδα που λέγαμε νωρίτερα, που θα πάει από εδώ, από εκεί, θα κινηθεί κτλ. Υπό αυτό το πρίσμα και έτσι όπως το βλέπουμε τώρα και πάμε προς τα πίσω, καταλαβαίνω ότι στο ζύγι μπαίνει πάντα η οικονομία, η υγεία, έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό το άνοιγμα του τουρισμού, δηλαδή ανοίξαμε και σας περιμένουμε και είμαστε πολύ ασφαλείς και είμαστε πολύ καλά κτλ. Που καταλαβαίνουμε τις οικονομικές ανάγκες, γι' αυτό ζει πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν από τον τουρισμό. Τελικά νομίζετε. Αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, ήταν κάτι που δεν σταθμίστηκε καλά ή ήταν αναγκαίο? Κοιτάξτε, το λογαριασμό θα τον κάνουμε στο τέλος. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη εξίσωση,
όποιος μιλάει εύκολα από την πλευρά του να μην ανοίξουμε και αν ήταν όλα κλειστά ή εύκολα από την αντίθετη πλευρά να τα ανοίξουν όλα, νομίζω ότι έχει λάθος. Δεν υπάρχει γενικόλογη συνταγή. Έτσι, είναι μια δύσκολη εξίσωση που κάθε φορά πρέπει να ανεβρίσκεται το σημείο ισορροπίας. Διότι κανένας από εμάς δεν είναι αδιάφορος, δεν μπορεί να είναι αδιάφορος με τις συνέπειες όλες αυτές τις ιστορίες στην οικονομία. Εμείς πάλι το ζούμε, τη ζούμε τις συνέπειες. Έτσι, την ανεργία, την έλλειψη εργασιών, όλα αυτά έρχονται δυστυχώς στην ίδια κοινωνία και πέρα. Μας λέγατε για τη δύσκολη εξίσωση που είναι φυσικά η οικονομία και η πανδημία, ας πούμε. Ναι, και έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να λέμε από εδώ η δημόσια υγεία, από εκεί η οικονομία. Έτσι, είναι, και τα δύο κριτήρια πρέπει μαζί να τα βλέπουμε, γιατί η οικονομία μπορεί και αυτή, αν πληγεί πολύ η οικονομία, μπορεί και αυτό να μεταφραστεί σε πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Τελικά. Η δημόσια υγεία, πιστεύετε ότι είναι έτοιμη, το σύστημα δημόσιας υγείας που έχουμε, είναι έτοιμο να δεχθεί ένα μεγάλο μια μεγάλη διασπορά αυτή τη στιγμή? Γιατί προηγήθηκαν μήνες, υποτίθεται ότι έπρεπε να είχε γίνει προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι προσλήψεις μόνιμες δεν είδαμε και πουθενά, αλλά εμείς εδώ καταγράφοντας δηλαδή δημοσιογραφικά το τι γινότανε, πιστεύετε ότι είναι αυτό που λέμε θωρακισμένη, που μας λέει η κυβέρνηση για να δεχτεί μια μεγαλύτερη διασπορά που διαγράφεται αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Καταρχάς υπάρχουν μεγάλα κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και καθώς ο κοροναϊός κυρίως εκδηλώνεται και με ήπια συμπτώματα, ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι κομβικός πραγματικά. Γιατί αλλιώς θα σειραίουν οι πάντες στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Περίπου όπως τώρα δηλαδή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και τώρα μεν μπορεί να αντέχει το σύστημα, αλλά διαφαινόμενες εξελίξεις και ιδίως αν έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο χωρίς την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό είναι κομβικό και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον το θέτω πάντα και παντού, διότι χωρίς αυτό το σύστημα δεν έχουμε έτσι πλήρες σύστημα υγείας. Και ασφαλώς μετά τα νοσοκομεία μας, οι μονάδες, όλα αυτά πρέπει πραγματικά να ενισχυθούν και έχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Δυστυχώς νομίζω ότι πολλής χρόνος παρήλθε χωρίς πολλές από τις κινήσεις που θα μπορούσαν να τα ενισχύσουν να έχουν πραγματοποιηθεί. Πιστεύετε ότι όσο πάμε προς το Σεπτέμβρη, αν και τώρα πια η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ανακοινώνονται κάθε μέρα τα κρούσματα, μου φαίνεται ότι ο Σεπτέμβρης φαντάζει μακρινός ακόμα, δηλαδή είναι αυτό που λέμε πάμε μέρα-μέρα. Πάμε μέρα-μέρα. Αλλά το λέω γιατί ανοίγουν σχολεία, δραστηριότητες. Είναι όλο πολύ περίεργο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο. Να δούμε πώς θα είμαστε μέχρι τότε. Έτσι. Και ανάλογα νομίζω ότι θα πρέπει να τεθούν οι λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσουμε, όπως λέμε συνήθως, θα ξεκινήσουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Μπορώ να φανταστώ πολλούς διαφορετικούς εναλλακτικούς τρόπους ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα τότε. Έχει πολύ ακόμα χρόνος να περάσει. Δεν νομίζω ότι ακόμα αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα που να μπορούμε να το προδιαγράψουμε. Μας είπατε στην αρχή και κλείνω με αυτό το ερώτημα ότι η απόφαση για την πληρότητα ήταν μια πολιτική απόφαση. Μπορούμε να συνάγουμε ότι η Επιτροπή ήταν αντίθετη σε αυτό, έτσι? Γιατί η πληρότητα στα πλοία την άφησε. Μισό λεφτάκι. Όχι. Συγγνώμη. Όλες οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Ναι, σωστό. Όλες οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Μην μπερδευόμαστε. Επειδή γίνεται μια κατάχρηση στο να αποδίδονται στην Επιτροπή και στον Επιστημονικό, όλες οι αποφάσεις είναι πολιτικές γιατί σταθμίζουν και έτσι πρέπει να είναι. Επιτρέψτε μου να πω. Έτσι πρέπει να είναι. Η Επιτροπή μπορεί να λέει Α, Β, Γ, αλλά το κύριο έργο του να μπουν στη ζυγαριά το σύνολο των επιπτώσεων, υγείας, οικονομικών και άλλων, το έχει η κυβέρνηση και έτσι πρέπει να είναι. Για πάντα εννοώ, δεν εννοώ τώρα. Πάντα έτσι πρέπει να είναι.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Ήταν πάρα πολύ έτσι, βοηθητική για όλο αυτό που ζούμε. Και επίσης να σας πω, επειδή με ρωτάτε, δεν θέλω να υπεξήγω στην απάντηση, ποια ήταν η άποψη της Επιτροπής. Η άποψη της Επιτροπής έτσι κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί να πάει σε μικρές λεπτομέρειες που εξαρτώνται κιόλας από τη φύση κάποιας δραστηριότητας που η Επιτροπή αγνοεί. Ας πούμε, τα χαρακτηριστικά της ναυσιπλοείας, τι να σας πω, και άλλα τέτοια. Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.